πράκτορ Φουβού από το γραφείο Ιώσπρησης, πάψε. Να μου ότι... Το όνομά του παραμένει συνώνυμο του αεκίνητου ανθρώπου. Τρέχω σαν τον Βέγκο. Μια τέτοια παράσταση με έναν από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου, τον αξέχαστο Θανάση Βέγκο, να τρέχει για να προλάβει αυτά που κανείς άλλος δεν θα μπορούσε, κοσμεί εδώ και λίγες ημέρες στον τοίχο πολυκατοικίας στο κέντρο της Πάτρας. Τι είναι αυτό! Λαγός! Στο λαγονίσι δεν είμαστε! Σχεδόν 7 χρόνια από τον θάνατο του καλού μας ανθρώπου, που πάντα ξεχώριζε για το ήθος και τη σεμνότητά του, η καλλιτεχνική δημιουργία των Political Stencil, που πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία της κινηματογραφικής λέσχης Πατρών, έχει τίτλο «Πάλι στον πόλεμο Θανάση», αποτυπώνοντας άψογα τη σκηνή από την ταινία «Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση», που κυκλοφόρησε το 1971 και τοποθετείται στην περίοδο της κατοχής. Μετά από μια ψευδομαρτυρία, ο Θανάσης μπαίνει σε φυλακή πολιτικών κρατουμένων και κινδυνεύει με εκτέλεση. Το γκράφιτι με τη φιγούρα του Θανάση Βέγκου έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε λίγες ώρες, αποσπώντας σχόλια θαυμασμού από τα εθνικά μέσα ενημέρωσης και από τους χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η μορφή του αγαπημένου ηθοποιού σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές του μαγνητίζει καθημερινά τα βλέμματα των περαστικών, οι οποίοι δεν διστάζουν να αποθανατήσουν το στιγμιότυπο και να το ανεβάσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε μέρα βλέπουμε πάρα πολλές αναρτήσεις με το συγκεκριμένο γκράφιτι. Και δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γενικότερα υπάρχει, στα social media υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα γκράφιτι. Αλλά αυτό με του Βέγκου είναι μια πολύ ωραία δουλειά και βλέπω ότι έχει τραβήξει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Το έργο έγινε στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Street Art Festival Πάτρας, το οποίο χάρισε στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα την καλύτερη αφορμή για να κρατά ζωντανή στη μνήμη της τον αγαπημένο πράκτορα Θουβού.